Θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, ένα σχόλιο για το όνομα θέλετε να μου κάνετε. Ξέρω ότι το ΚΚΕ δεν συμμετέχει στις συζητήσεις και όταν βλέπει τους αντιπάλους. Αλλά πρώτον, θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο για το αριστερά που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Και δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αντίπαλός σας για τη δεύτερη θέση. Γιατί βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τώρα γίνεται η απόλυτη μάχη. Όλοι πάνε δύσκολα και ειδικά η Νέα Δημοκρατία θα έρθει σε λίγο στον κύριο Λοβέρδο. Αλλά μήπως βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ ως αντίπαλός σας για τη δεύτερη θέση. Και για την τρίτη θέση και για τη δεύτερη ακόμα. Γιατί βλέπω ότι τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ κοντά. Αυτό που θέλω να... Και κλείνω ότι έχω δει και στις ευρωεκλογές είδαμε πρόσωπα τα οποία υπήρξαν στο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και δεν μιλάω για τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω για την πρώτη φάση του 2015 να έρχονται στο ΚΚΕ και από το συνδικαλιστικό χώρο και από την Ευρωβουλή και από, τους ακαδημαϊκούς. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω και αν υπάρχουν και στελέχη που θα μπορούσε να ανοίξει τη συζήτηση. Βάζω ένα πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι οι εκφυλιστικές διαδικασίες που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ και η αλλαγή του ονόματος είναι μέσα ακριβώς σε αυτές. Υπάρχει μία εσωοργανωτική διαμάχη στη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να αναφέρεται και να θεωρείται ότι είναι μεταξύ προσώπων ή αν θέλετε ότι είναι παλιοί λογαριασμοί. Εμείς εκτιμάμε ότι όλα αυτά είναι τα αδιέξοδα της σοσιαλδημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες της αριστεράς. Και αν θέλετε και με την νέα ηγεσία του κυρίου Κασελάκη, η αντιπαράθεση δεν γίνεται πάνω στα κοινωνικά προβλήματα και τα βάσανα που απασχολούν το λαό. Είναι το σπίτι στο Κολωνάκι, η πισίνα αν είναι ή δεν είναι πισίνα στις Πέτσες και ούτε καθεξής. Αυτά δεν έχουν σχέση με την αριστερά μας λέτε. Αυτά δεν έχουν σχέση ούτε και... με την αριστερά ούτε τις αξίες και ούτε το αδιέξοδο. Και το αδιέξοδο της σοσιαλδημοκρατίας ποιο είναι και εμφανίζεται, αν θέλετε, πολύ πιο έντονο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στη Γερμανία μετά τις εκλογές της δύο περιφέρειες. Είναι ότι η στρατηγική της είναι ταυτόσιμη σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όμως είναι ταυτόσιμη, όπως και με άλλα κόμματα, γιατί είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια η κοινή πολιτική στα αγροτικά, στην αγροτική οικονομία, αλλά είναι ευρύτερη στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην οικονομία, στην εσωτερική αγορά, στα πάντα. Άρα, στον κοινό άξονα της στρατηγικής συμπίπτουνε αδιέξοδο, άρα δίνουν μάχη απέναντι σε ασήμαντα πράγματα που δεν έχουν σχέση με τις συνέπειες αυτής της αντιλαϊκής και βάρβαρης πολιτικής. Ας πούμε, σήμερα ποιο είναι το βασικότερο. Το βασικότερο είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος και στην Ουκρανία και στο έδαφος της Ουκρανίας μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ και στη Μέση Ανατολή. Ποια είναι η διαφορά τους. Πώς έχουν τοποθετηθεί. Και το λέω γιατί εδώ οι συνέπειες είναι βαρύτατες, όχι μόνο σε ανθρώπινες ζωές που είναι το πρώτο, αλλά και στην οικονομία, στον προϋπολογισμό πολέμου που αναπτύσσεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα ποσά, τα δισεκατομμύρια, πάνε σε εξοπλιστικά προγράμματα που αφαιρούνται ουσιαστικά από βασικές ανάγκες των λαών και του ελληνικού λαού. Ποια είναι η αντιπαράθεση. Καμία. Άρα τα διέξοδα εμφανίζονται με πολλούς τρόπους και προσπαθούν να τα λύσουν παρουσιάζοντας καινούριο προϊόν, άντε αλλαγή ονόματος. Όμως κάτω από εκεί είναι η ίδια η πολιτική και κυρίως οι ανάγκες της κάθε λαϊκής οικογένειας. Και είναι πολύ σημαντικό. Ένα δευτερόλεπτο. Τι? Στην απάντηση. Μα, με ρωτήσατε για τη δεύτερη θέση. Κοιτάξτε, εμείς... Αυτό... Το έχω ακούσει από στελέχεις να το συζητήσουμε. Θα σας πω κάτι. Εμείς παλεύουμε πρώτη θέση να έρθει το εργατικό ταξικό κίνημα. Αυτό είναι η λύση και η ελπίδα. Πάμε τώρα και στους κυβέρνηση. Επειδή είναι τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Το ιστορικότερο το ανέφερα ότι η κυβέρνηση περισσότερο στη μεταπολίτευση. Κοινοβουλευτικά το ιστορικότερο και το μεγαλύτερο είστε εσείς. Δεν το συζητάμε. Το ΚΚΕ. Απλώς επειδή στην πάσα που έκανα για το βίντεο. Υπήρξε ένα διάστημα με το ΠΑΣΟΚ που λέγαμε τα ίδια συνθήματα.
Και να το ίδιο συμβεί κάτω, έξω η βάση του θανάτου. Του... Αλλάζει του αυτά η κυβέρνηση. Αλλάζει. Άλλο αντιπολίτευση, κυρία Μαδολάκου, άλλο κυβέρνηση. Αυτό που αποδείχθηκε η όλη πορεία του ΠΑΣΟΚ, τη σοσιαλδημοκρατία, αν θέλετε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι για άλλο το 15. Η πρώτη τριετία του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σοσιαλιστική. Η πρώτη τριετία. Γιατί έχω ακούσει. Ναι, ακούστε με, θα σα πω κάτι. Ανοίξαμε τώρα θέμα ιστορικό, αλλά έχει ενδιαφέρον λίγο το. Το 81-83 πράγματι έδωσε αυξήσεις μισθών και στα μεροκάματα και στις συντάξεις, έδωσε επιδόματα, συλλογικές συμβάσεις, ορισμένες κοινωνικές παροχές, χωρίς όμως να θίξει στην κυριολεξία τα προνόμια και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό δημιούργησε τεράστια ελλείμματα και στη συνέχεια της πορείας του ήταν πολύ πιο αποφασιστικό από τη Νέα Δημοκρατία στο να περάσει τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή που απαγόρευε αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Το λέω δηλαδή γιατί η όλη πορεία του ΠΑΣΟΚ και επιβεβαιώνεται πια και σήμερα, είναι ότι αυτό που έδωσε σε εμάς που πιστεύουμε στο σοσιαλισμό είναι ότι τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Ο τρίτος δρόμος οδηγεί στη δεξιά και αυτό αποδείχτηκε και με συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ας είχαν τρομερές αντιπαράθεσεις. Ναι, πείτε. Αλλαγές γίνονται και μάλιστα ταχύτατα. Τα μνημόνια και οι νόμοι τους ουσιαστικά ισχύουν και ο κόσμος ζει έναν εφιάλτη, ο κόσμος, ο λαϊκός κόσμος. Σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Οι δάσκαλοι που διορίζονται... Μένουν στα αυτοκίνητα. Μένουν στα αυτοκίνητα. Όταν ο μισθός είναι 776 ευρώ, τι να πληρώσουν το ενίκιο και τους λογαριασμούς, να ζήσουν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αθλειότητα. Ειδικά στα νησιά αυτό που γίνεται πραγματικά δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Και εκεί, δηλαδή, εκεί πρέπει να λυθούν σοβαροί με δάσκαλοι και αύριο γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση που την έχουν οργανώσει γονείς και εκπαιδευτικοί συλλογικοί τους. Αυτό είναι χρόνια, δεν είναι τώρα. Ακούστε, είναι χρόνια. Ξέρετε γιατί θέμα είναι. Είναι γιατί στις αίθουσες θα αστιβάζονται 25 και 28 παιδιά. Ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Είναι επίθεση στα ομορφωτικό δικαίωμα των εργαζομένων. Χίλιες μονάδες κλείνουν, συγχωνεύονται σχολεία και σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά αναγκάζονται να φύγουν από το κοντινό σχολείο που είναι στο σπίτι τους και να πάνε χιλιόμετρα μακρύτερη. Δηλαδή η σαλαμοποίηση των σχολείων και η υποβάθμιση είναι δεδομένα. Η ακρίβεια πάει σύννεφο από την ηλεκτρική ενέργεια, από την υγεία. Πριν από 10 μέρες αυξηθήκαν οι τιμές 800 φάρμακα που φτάναν μέχρι το 450%. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι έτσι όμως. Είδατε που αυτό είναι λαϊκισμός. Είναι δημοσιευμένα. Μα δεν είναι έτσι. Να πας σε κέντρα υγείας, έχουν αποδεκατιστεί. Να πας σε νοσοκομεία, περιμένεις ακόμα και χρόνια για να αντιμετωπίσεις πρόβλημα για εγχειρήσεις. Ένα λεπτό. Αυτό, μιλάμε τώρα για την αμοιβή της εργασίας. Όλο το νομικό πλαίσιο διευκολύνει τους επιχειρηματίες να απασχολούν ακόμα και μέχρι 6 μέρες τον εργαζόμενο και να έχει ένσημο για 5. Πέρα από την υποβάθμιση της αμοιβής. Να μην πω για πληστηριασμούς κλπ. 7 του Σεπτέμβρη οργανώνεται το συλλαλητήριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν γίνεται ένα ένασμα του εργατικού κινήματος, γιατί αυτό πρέπει να είναι το αντίπαλο δέος απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων. Κοιτάξτε, με την ευκαιρία.
ουσιαστικά φτιάχτηκε μια φιέστα στον τόπο του εγκλήματος. Αυτό έγινε εχθές. Η στρατηγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας... Ποιο είναι το έγκλημα, ποιο έγκλημα μιλάτε. Το έγκλημα ότι δεν έχουν παρακαλώ. Γίνει αντιπλημμυρικά. Σας παρακαλώ. Αντιθέτως, αντιπλημμυρικά εδώ αυτό και πάρα πολλά είπα. Χρόνια. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν αναχώματα. Θα βαίνουμε προς το χειμώνα και αυτοί οι άνθρωποι να προκάτεται εδώ και ένα χρόνο. Σημαντικός. Τα έργα που έγιναν μετά τον Ιαννό από την κυβέρνηση της Ελλάδος άντεξαν στον Ντάνιελ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό πλημμυρίσανε και ακόμα δεν έγιναν από την περιφέρεια. Τα έργα της περιφέρειας απέριγαν. Πράγματι. Τα ρίχνουμε τώρα στην περιφέρεια. Και αυτή τα ρίχνουμε στην περιφέρεια. Γεγονότα σας λέω. Αυτό που ανήγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης είναι το νομοσχέδιο που πέρασε τον Απρίλιο του 2014 για την στρατηγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Που αξιοποιεί την καταστροφή μιας ολόκληρης περιοχής για να προωθηθούν επιχειρηματικά σχέδια. Δηλαδή, τι δημιούργησε μία έναν οργανισμό ΑΕ, δηλαδή είναι το σχέδιο που πρότεινε η Ολλανδική εταιρεία. Τι να γινόταν, δουλειά της είναι, αυτή είναι η δουλειά, δουλειά της είναι. Μα γι' αυτό προσελήφθη. Να φτιάχνει σχέδια που θα εξυπηρετούν. Μα γι' αυτό προσελήφθη. Μα τι θα μπορούσε να γίνει. Μα ποιος θέλετε. Το λαό θέλει να προσελήφθη. Ποιος θέλει να τα κάνει. Ο Στάλιν είναι ο Κιμπιογκούν. Ένα εγκληματικό νομοσχέδιο που είναι νόμος τώρα αυτή τη στιγμή. Επιχειρήσαμε να αποσυρθεί. Καταψηφίστηκε από όλους. Στα χαροβίτες εργάτες θα τα κάνουν. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Τι δίνει σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία, της δίνει άφθονο χρήμα, τη συγκέντρωση του νερού, ίδρευσης και άρδευσης, αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία αυτή θα τα μοιράζει σε επιχειρηματίες με βάση να γίνει. Το κόστος που θα πρέπει να το κάνει. Ποιος θα το κάνει. Ποιος θα το κάνει. Ποιο έμπειρη ήταν αυτή που ήταν. Να σας το πω. Η Κομισόμπολ θα το κάνει. Ακόμα. Ένα λεπτό. Ο επιχειρηματίας όταν το φτιάχνει βγάζει κέρδος. Αν το φτιάξει. Αν το κάνει. Αν το κράτος θα καθυστερούσε. Αυτό δεν είπαμε ότι το κράτος δεν μπορεί να το κάνει. Όταν θέλει να εξυπηρετήσει κάθε κυβέρνηση επιχειρηματίες, τα περνάει γρήγορα και αυτόματα. Και να σας πω κάτι, αν μπορεί με τις δικές του δυνάμεις. Γιατί ο Πελετίδης στο Δήμο της Πάτρας με δικές του δυνάμεις έφτιαξε ένα ολόκληρο τεράστιο παραλιακό μέτωπο και το έδωσε στην κοινωνία. Έχει και γι' αυτό ξαναβγήκε. Χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μην τα αξιοποιήσει. Γιατί για το λόγο θα πηγαίνει. Ο Πελετίδης το έκανε το λόγο. Μάλιστα, του κόστησε 60% φτηνότερα σε σχέση με και επιχειρηματίες. Πολύ καλή ιστορία από το ΕΣΠΑ. Άρα, στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρωθεί ένας προγραμματισμός για να συγκεντρωθεί η γη, η παραγωγή, το νερό στα λίγα χέρια. Γίνεται μία αναδιάρθρωση και αυτό το ονομάζει στρατηγική ανασυγκρότηση. Και δεν υπάρχουν, το ξαναλέω, αναχώματα προσωρινά για να προστατευτούν οι πλημμυροπαθείς από μία νέα πλημμύρα. Και δεν έχει ξεκινήσει ούτε θέλω, τίποτε. Θέλω να κλείσουμε αυτά και γυρίσαμε και θα πει θα πάω στο Γιάννη Τριάντη και δεν έχω πάει. Βεβαίως μείωσε τα διόδια στην Πελασγία, έτσι. Η κοροϊδία δεν έχει όρια. Σε λίγο τελειώνει. Ναι. Στην οδό, τα μείωσε. Τι να κάνουμε. Θέλουν σπίτι. Ήταν στη σύμβαση. Κοιμούνται με τα ποντίκια. Τι ζητάνε, ανθρώπινη ζωή. Και τα αιτήματά τους ούτε καν τα δέχτηκε να τα παραλάβει, γιατί είχε μπροστά ένα τείχος από ΜΑΤ.